Ότι ξαφνικά θα πάει ο Τσίπρας και οι υπουργοί του Τσίπρα και θα δημιουργούν στραγγαλισμό στους πάντες. Σε κάθε περίπτωση όχι, αλλά από την άλλη έχει εξαντληθεί ο κόσμος. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Αυτό. Αλλά θέλω να κάνω και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που μου είπατε για τον κύριο Σόιμπλε. Μα κανένας δεν βλέπει ότι στη χθεσινή του δήλωση ο κύριος Σόιμπλε κάνει ρητή αναφορά στην απομείωση του ελληνικού χρέους. Το έλεγε αυτό πριν από 15 μήνες. Θα πρέπει εγώ, σαν ΣΥΡΙΖΑ τώρα, να απολογηθώ για το γεγονός ότι μπορέσαμε και μετατοπίσαμε όχι τον Σαπέν και τον Ντάισελμπλουμ και τον Ολάντ, αλλά το Σόιμπλε για το ζήτημα του χρέους. Αντί να είμαι χαρούμενος. Δηλαδή να μην μιλάμε με τον Σόιμπλε, να μην μιλάμε με τον Ολάντ, να μην μιλάμε με τον Γιούνκερ, να μην μιλάμε με τον Αβραμόπουλο. Να καθόμαστε στη γωνία, να κλαψουρίζουμε, να μην το παλεύουμε και να λέμε τι να κάνουμε και να κυβερνάει ο κύριος Γεωργιάδης. Όχι. Όχι. Okay. Θα μπορέσουμε να κάνουμε συμμαχίες για το προσφυγικό και με συντηρητικούς, συμμαχίες με την οικονομία, με σοσιαλδημοκράτες. Είμαστε μια κυβέρνηση, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του κράτους και των πολιτών. Και όταν έρθει το πέρας τετραετίας, με βάση αυτά που είπαμε και βάση αυτά που κάναμε και βάση το διεθνές τοπίο το οποίο διαμορφώνεται, θα κριθούμε κι εμείς σαν όλες τις άλλες κυβερνήσεις σε όλο το δυτικό κόσμο. Μια μην έχουμε. Εντάξει, δύσκολα είναι τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον το παλεύουμε. Είχαμε δήλωση Σόιμπλε πριν από πιστοποιητικά βιωσιμότητας έδινε ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς για το χρέος στον προϋπολογισμό του 2014 το Δεκέμβρη για τον προϋπολογισμό του 2015. Κάνω κάτι λάθος? Δεν τα θυμάμαι σωστά? Και δεν λέω ότι αυτό είναι μια επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ ή του Τσίπρα. Όχι. Αυτό είναι μια επιτυχία της Ελλάδας. Της Ελλάδας είναι η επιτυχία. Και έτσι και μπορούσαμε και το κάναμε αυτό από το 2010 επί Παπανδρέου, επί Παπαδήμου, επί Σαμαρά. Τα πράγματα δεν θα ήταν καλύτερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το τελευταίο. Θα ήταν καλύτερα για τους Έλληνες. Αντί λοιπόν τώρα που είμαστε σε ένα σημείο καμπής, που μπορούμε μέσα από τρομερό πόνο και πληγές που έχει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία να γυρίσουμε, να φύγουμε από την πτώση, να περάσουμε σε ανάκαμψη, να δημιουργηθεί καμιά νέα θέση εργασίας, να αρχίσουμε να ανακουφίζουμε τις κοινωνικές πληγές, να έχουμε ένα ήρεμο πολιτικό κλίμα. Να φύγουν τα capital controls. Για να γυρίσουμε σελίδα για να καταλάβουμε. Άρα λοιπόν ο Σόιμπλε δεν είναι πια ούτε εκβιαστής, ούτε πραξικοπηματίας, ούτε μας άλλαξε τα φώτα το καλοκαίρι. Κύριε Οικονομέα, ο κύριος Σόιμπλε. Αυτό προκύπτει. Ο κύριος Σόιμπλε είναι ο κύριος Σόιμπλε. Είναι ο γνωστός κύριος Σόιμπλε, ο οποίος από το 2008 μέχρι το 2015 έχει βαλτώσει όλη την ευρωπαϊκή οικονομία στο πλαίσιο της λιτότητας. Και αν δείτε πώς αντιμετώπισαν οι Αμερικάνοι την κρίση και βγήκανε από την κρίση και στο επίπεδο των θέσεων εργασίας και στο επίπεδο της ανάπτυξης, θα δείτε που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ στην Αμερική η κυβέρνηση Ομπάμα, έτσι. Είναι απλά μια άλλη αντίληψη. Ή πώς να αντιμετώπισαν άλλες μεγάλες οικονομίες, θα δείτε τις συνολικές ευθύνες μιας λογικής που εκφράζεται στο πρόσωπο Σόιμπλε. Κύριε Ζαχαριάδη, πριν από 15 μέρες τον καταγγέλατε, γι' αυτό σας ρωτώ για να καταλάβω. Εμείς εξακολουθούμε να το καταγγέλουμε. Εμείς λέμε με την ψήφο των Ελλήνων είμαστε η κυβέρνηση αυτού του κράτους. Τι πρέπει να κάνουμε, ό,τι χρειάζεται λοιπόν, για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των πολιτών και της πατρίδας. Αυτό κάνουμε. Μετά το διάλειμμα ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί εμείς έχουμε και ένα στήλμα. Οι ζωές τους αλλάζουν.